Γεια σας. Θα δούμε σήμερα μια δοκιμαστική βαφή και θα κάνουμε συγχρόνως και unboxing το συγκεκριμένο μηχάνημα. Είναι ένα πιστόλι βαφής της Black & Decker 400 W ρεύματος. Λειτουργεί δηλαδή με ρεύμα. Και θα δούμε τι περιέχει σήμερα το κουτί μέσα. Και δοκιμή στη βαφή και συγκεκριμένα όχι μπογιάς, λούστρο. Ένα λούστρο νερού. Και θα δούμε πώς λειτουργεί. Θα δοκιμάσουμε να βάψουμε. Το συγκεκριμένο τραπέζι το έχω περάσει με πινέλο, με ρολάκι μάλλον, μια πρώτη στρώση την πάνω επιφάνεια και πήρα απόφαση τελικά να το περάσω με πιστόλι το συγκεκριμένο. Έχουμε εδώ τα καθίσματα που δεν έχουν περαστεί τίποτα. Όπως βλέπετε υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φυσιολογική φθορά από τις καιρικές συνθήκες και θα περαστεί με λούστρο νερού. Πάμε να δούμε τι περιέχει το κουτί και τι φέρει μαζί για έξτρα εξαρτήματα. Είναι κάποια δοχειάκια, μάλλον δοσομετρητής. Εδώ βλέπουμε το πιστόλι. Ή οποιοδήποτε υλικό έχουμε να χρησιμοποιήσουμε και τελευταίο το βιβλίο οδηγιών. Εδώ βλέπουμε τη σκανδάλη. Εδώ έχει το ρυθμιστή για να ρυθμίζουμε πόσο θα πατιέται η σκανδάλη. Εδώ έχει ένα, ας το πούμε, μετρητή που μεταφέρεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, μια κίδα και δείχνει σε ποιο σημείο, μέχρι ποιο σημείο φτάνει, σε ποιο ανώτερο σημείο φτάνει η σκανδάλη. Εδώ μπροστά έχει, αλλάζεις ρυθμίσεις. Τρεις ρυθμίσεις, τρεις σκάλες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ξεβιδώνοντας αυτό το παξιμάδι, ας πούμε, πλαστικό, το πηγαίνει στο πράσινο στον ανάλογο αριθμό, οπότε ρίχνει και τη συγκεκριμένη εφαρμογή πάνω στο αντικείμενο. Εδώ βλέπουμε το δοχείο πλήρωσης. Εδώ βάζουμε το υγρό.
Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Αυτό είναι το συγκεκριμένο λούστρο που θα χρησιμοποιήσω. Διαλύεται με νερό, μάλλον αραιώνεται με νερό. Είναι το συγκεκριμένο. Από ό,τι βλέπετε, εξωτερικά έχει δοσιομετρητή. Αναγράφει μέχρι 1200 γραμμάρια. Εμείς δεν βάλαμε, βάλαμε περίπου το μισό. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη δοκιμή.